Κάποτε ένα νεαρό, που ήταν γιος πλούσιου άνδρας στο κολέγιο, πλησίαζε στην αποφύτισή του. Ο πατέρα του είχε υποσχεθεί να του αγοράσει ό,τι επιθυμούσε ω δώρο. Αφού αποφύτισε, ζήτησε ένα πολυτελέ αυτοκίνητο. Την επόμενη μέρα, ο πατέρα τον κάλεσε στο γραφείο του και του έδωσε ένα μικρό πακέτο. Ανοίγοντά το, αντίκρισε ένα όμορφο σημειωματάριο και μια χειροποίητη πένα. Απογοητευμένο, πέταξε το δώρο και φώναξε προσβλητικά στον πατέρα του απομακρύνθηκε για χρόνια, αλλά στη συνέχεια έβαλε τη ζωή του σε τάξη και κέρδισε το δικό του αυτοκίνητο. Καθώ μεγάλωνε, μετάνιωνε για τη συμπεριφορά του. Όταν ήρθε η στιγμή να ζητήσει συγγνώμη από τον πατέρα του, δυστυχώ είχε ήδη πεθάνει. Καθώ ανακάτευε τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του, βρήκε το σημειωματάριο που του είχε δωρήσει. Στι σελίδε του βρήκε ένα ζευγάρι κλειδιά και μια συναισθηματική επιστολή του πατέρα του, που έγραφε: Σου αγόρασα το αυτοκίνητο που ήθελε, αλλά το πραγματικό δώρο μου είναι αυτό το σημειωματάριο. Όπω βλέπει, οι σελίδε του είναι κενέ και η πένα Αυτό συμβαίνει γιατί σε περιμένουν να γράψει εσύ ο ίδιο την ιστορία τη ζωή σου. Μην στηρίζεσαι σε κανενό τη δυνάμει πέρα από τι δικέ σου. Θα πέσει πολλέ φορέ στη ζωή σου. Δεν θα το αποτρέψω αυτό. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι δίπλα σου, να σε σηκώσω, μέχρι να μπορέσει να σηκώνεσαι μόνο σου, όπω όταν ήσουν μικρό. Σε αγαπώ πολύ. Ο πατέρα σου. Αν σας αρέσουν τα ωφέλιμα διηγήματα, ακολουθήστε μας. Προσπαθούμε να μεταδώσουμε αξίες και προβληματισμούς.